Τα παιδιά, Μάικ εδώ, για σου YouTube δηλαδή. Θα σας δείξω σε αυτή τη σειρά την οποία είναι Redstone πώς να χτίσετε διάφορες πατέντες Redstone. Δεν είναι survival, το ξέρω, αλλά τέσσερα. Θα σας δείξω πώς να χτίσετε μια πόρτα η οποία είναι με συνδυασμό. Δείτε. Όταν που θα γυρίσω από το μοχλό ανοίγει η πόρτα. Αλλά θα γυρίσω και έναν ακόμα που δεν ανοίγει η πόρτα. Έτσι. Αλλά όταν βάλω ένα redstone torch μπροστά στην πόρτα, δεν ανοίγει. Να δείτε. Αλλά αν το κάνω σε μια αριστερή πόρτα, ανοίγει. Τώρα θα σου πω τι υλικά θα χρειαστείτε. Μπλοκ της επιλογής σας. Μία iron door. Πολλούς μοχλούς, leather δηλαδή. Πολλούς μοχλούς, όσους θέλετε εσείς. Redstone. Και redstone torch. Αυτά. Ας το χτίσω εδώ. Το χτίσω, θα το χτίσω και το χτίσω. Εδώ θα το χτίσω εκεί. Εκεί. Εδώ. Θα πάρει με τις γελάδες να κάνει. Οκ. Δείτε πως απλά χτίζετε. Σκάβετε δύο μπλοκ προς τα κάτω και βάζετε ένα έτσι στο τόρτσι. Μετά σκάβετε άλλα δύο μπλοκ. Και άλλα δύο μπλοκ. Και άλλα δύο μπλοκ. Και άλλα δύο. Βασικά τρία. Από εδώ ανοίγεται ένα δρομάκι και σκάβετε αυτό το πραγματάκι που δείτε εδώ και μετά το καλύπτε το όλο με dirt ή με ό,τι μπλοκ θέλετε. Πολύ χαμό. Από εδώ περνάτε μέσα από όλο αυτό ένα καλώδιο, ένα μπλοκ από redstone και τώρα τοποθετείτε εδώ πέρα ένα μπλοκ για μια δεύτερη σειρά blocks και εδώ. Στη συνέχεια τοποθετείτε την πόρτα σας. Αφού τοποθετήσετε την πόρτα σας, να δει, πρέπει αμέσως με το που θα βάλετε αυτό το μπλοκ και θα σπάσει, να η πόρτα σας να γυρίσει, αλλιώς έχετε κάνει κάποιο λάθος. Έτσι. Τώρα, βάζετε εδώ πέρα όλο μπλοκ και εδώ και κάνετε το χτίζετε τέλος πάντων τον τοίχο σας, την ηρεμία σας. Μη σας απασχολεί ότι θα είναι κάποια redstone πατέντα και θα το χτίζω με τι. Όχι, δεν. Εδώ πέρα βάζετε έναν τοίχο ακόμα, ο οποίος να είναι μέχρι τέλος πάντων εκεί πέρα που θα τραβήξει το καλώδιο σας έξω. Έτσι. Και τώρα, το κάνετε αυτό διπλό. Έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και εδώ πέρα έχω κάνει κάποιο λάθος, ναι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα δεν πειράζει. Το κάνω ξανά. Έτσι. Και βάζω. Βάζετε. Όχι. Λάθος. Τοποθετείτε εδώ πέρα τα redstone τους μοχλούς σας. Και επιλέγετε το συνδυασμό. Εγώ ας πούμε ότι ο συνδυασμός που θέλω να είναι αυτό και αυτό. Βάζετε redstone torch παντού. Και βλέπετε αυτά τα δύο redstone torches τα οποία δεν είναι ανοιγμένα και τα κρατάτε. Σπάτε αυτά που είναι ανοιγμένα. Και στις θέσεις τους βάζετε ένα τεράστιο καλώδιο από redstone. Έτσι, ακριβώς. Μετά βάζετε εδώ πέρα ένα redstone torches. Εδώ. Τραβάτε καλώδιο μέχρι εκεί πέρα. Αυτό. Αυτό είναι όλο. Τώρα. Όταν εγώ πατήσω το συνδυασμό μου, ο οποίος είναι ένας μοχλός και ο άλλος μοχλός, θα πρέπει να απενεργοποιηθούν αυτά τα δύο και να ενεργοποιηθεί αυτό και να πάει εδώ πέρα το redstone σήμα και να είναι αυτό ανοιχτό. Και επίσης, πολύ βασικό, αν βάλετε εδώ πέρα ένα redstone torch να μην μπορεί να ανοίξει η πόρτα σας και επίσης αν τραβήξετε οποιοδήποτε τυχαίο μοχλό να μην ανοίξει η πόρτα σας. Και για να σας είναι πιο εύκολο να θυμάστε το συνδυασμό σας, αν το κάνετε κάπως πιο περίπλοκο με περισσότερους μοχλούς, ισχύει το ίδιο πράγμα, μπορείτε να βάλετε νούμερα, δηλαδή έτσι. Ναι, 5. Αυτό. Αυτό ήταν εύκολο σχετικά, θα λέω εγώ. Γι' αυτό ένα πράγμα έχω να σου πω τώρα. Τα λέμε!